Κύριε Εξελίξη, το ραντεβού μας είναι εδώ σήμερα. Με την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Ανοιχτή Πόλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσίπρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Καθημερινή. Βέβαια, πρέπει να πω ότι. Και μέλος της πολιτικής γραμματείας του συνασπισμού. Στην εκπομπή του ένα Channel Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζή Εμμανουήλ, το 2007 είχε φιλοξενηθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Εκεί, ο τότε Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Πόλη και μέλος της πολιτικής γραμματείας του συνασπισμού, μίλησε μεταξύ άλλων για τις διαφορές με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που καθιστά αδύνατη τη συμπόρευσή τους, κυρίως σε επίπεδο ηγεσίας. Ενώ έκανε άνοιγμα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ να αλλάξουν ρότα. Βρέθηκα τις προάλλες σε μία τηλεοπτική εκπομπή με έναν εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Σκυλάκο συγκεκριμένα, και βλέποντας μια δημοσκόπηση, βλέποντας δηλαδή τα ποσοστά των ψηφοφόρων του συνασπισμού και του ΚΚΕ που είχαν μια κοινή στάση σε ένα από τα ερωτήματα, ο ίδιος κύριο Σκυλάκο, λίγο να πω κάτι, είπε: οι ψηφοφόροι της αριστεράς έχουν την ίδια άποψη. Θα πάει στο πειθαρχικό, κύριο Σκυλάκο. Δεν ξέρω αν θα πάει στο πειθαρχικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω την αίσθηση πάντως ότι. Ακούστε, είναι άλλο πράγμα τι λένε οι ηγεσίες. Έχω κάνει πολλές εκπομπές εδώ και τους έχω πάντα εδώ απέναντι. Δεν υπάρχει για τη συντάκτηση ποτέ απόψε. Είναι άλλο πράγμα τι λένε οι ηγεσίες και άλλο πράγμα τι λέει ο κόσμος. Σωστό, αυτό είναι σωστό. Και όταν ο κόσμος αντιλαμβάνεται τα πράγματα αλλιώς, δεν παναλένε οι ηγεσίες αλλάζουν. Έρχονται και παρέσχονται. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι ο εχθρός μας δεν βρίσκεται εντός της αριστεράς. Έχουμε πολύ σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφωνίες με τον ΚΚΕ που καθιστούν σχεδόν αδύνατο να είμαστε μαζί. Φανταστείτε σήμερα σε αυτή τη ρευστότητα που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή τη ρευστότητα την ιδεολογική και πολιτική απροσδιοριστία. Σε αυτή τη ρευστότητα που βρίσκεται συνολικά το πολιτικό σύστημα. Μια Νέα Δημοκρατία να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις της. Αναφέρεστε μόνο για τη σημερινή ηγεσία. Πόσο θα μπορούσε να είναι εναλλακτική λύση για έναν κόσμο που βρίσκεται και που δυσφορεί κάτω από αυτές τις πολιτικές, μια αριστερά που δεν θα ήταν στο κατόφλι του 3 ή του 7%, αλλά που θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική δύναμη στον δικομματισμό, στις κυρίαρχες δυνάμεις του διπολικού πολιτικού συστήματος που έχουμε σήμερα. Παράλληλα, ορίζοντας τον πύχη του συνασπισμού, θεώρησε ότι στις επόμενες εκλογές ένα 10% θα ήταν πολύ μεγάλο νούμερο. Θέλετε στην απεργία των δασκάλων, θέλετε στην απεργία των καθηγητών της τετροβάθμιας εκπαίδευσης, θέλετε στις φοιτητικές κινητοποίησεις, θέλετε στην κόντρα του Πολύδωρα με τους κουκλοφόρους, θέλετε στις δημοτικές εκλογές και με την επιτυχία τη σημαντική που είχαμε. Όπου λες και ο συνασπισμός κινεί τα νήματα της πολιτικής ζωής του τόπου. Λοιπόν, αν δεν καταφέρουν να εκμεταλλευτούν αυτή την παρουσία, την δράση, τη συνεχή, με θέσεις και προτάσεις όμως, όχι με έναν αντίλογο, διότι αν δείτε, να πάμε και λίγο στα εκπαιδευτικά, είναι η μόνη παράταξη που βρίσκεται και μέσα στους αγώνες και μέσα στη Βουλή την ώρα που ο κ. Παπανδρέου φεύγει από την αναθεώρηση και η μόνη που έχει προτάσεις. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να μιλάμε για τόσο μεγάλα νούμερα, ακριβώς διότι είναι πιο χαλαρή η ψήφο στις δημοτικές εκλογές. Αλλά όμως εγώ. Πάνω σε αυτό που λέτε, σε ευρωεκλογές δεν το είδαμε, κύριε Τσίπρα. Σε ευρωεκλογές που είναι πολύ χαλαρή, είδαμε μια τρομερή πόλωση στα δύο μεγάλα κόμματα. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Αν δούμε τις ευρωεκλογές που ξεκινάνε. Οι ευρωεκλογές ήταν αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας κάνει αναφορά στην προσφορά του Ηλία Ιωαννίδη στην Καβάλα. Νομίζω ότι κανείς καβαλιώτης μπορεί να αρνηθεί ότι ως τάση ζωής υποψήφοι του συνασπισμού και ο Ηλίας ο Ιωαννίδης εδώ στην Καβάλα έχουν να λένε οι καβαλιώτες γι' αυτό. Τώρα, γιατί δεν μας ψηφίζουν, είναι ένα άλλο θέμα. Ενώ κάνει θετική αναφορά για τα περιφερειακά μέσα, κάτι που δεν είχε εικόνα μέχρι τότε. Είναι σημαντικό, εγώ δεν είχα την εικόνα της λειτουργίας των περιφερειακών καναλιών και του περιφερειακού μέσου ενημέρωσης. Είναι σημαντικό τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης να σπάσουν αυτή την μονοτονία του τρόπου ενημέρωσης που βλέπουμε από τα κυρίαρχα μέσα, από τα κυρίαρχα κανάλια.